ζητήματα ευρύτερα του γεωργικού χάρτη της Μακεδονίας. Θα περιμένω την περιφέρεια να ολοκληρώσει τη μελέτη που κάνει. Έχω πει ότι δεν θα νομοθετήσω, δεν αποφασίσω τίποτα, ως προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας εδώ. Άρα θα έχουμε μια διαδικασία. Πιστεύω μέσα στο 24 να είμαστε έτοιμοι στις γενικές μας αρχές για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις μας από τους. Όσον αφορά τη ΜΕΘ, θα μας πει τώρα ο υπάρχης τι έχουμε κάνει και τίποτα τι θέματα να κάνουμε. Όπως την ΜΕΘ, ασφαλώς θα είμαστε στην κοινά. Εμείς που κάναμε παρέα μας για να κλείσει. Και ασφαλώς ενδεχόμαστε ότι χρειάζεται. Δεν τίθεται ζήτημα ότι χρειάζεται. Δεν υπάρχει ένα να κάνουμε κουβέντες αυτό. Το ίδιο και εγώ συμφωνώ. Το μονοδυναμικό τμήμα είναι χρήσιμο. Σήμερα σου σήμερα στέλνει περιστατικά μακρύτερα. Βέβαια, για να μην δημιουργούμε ανησυχία στον πληθυσμό, η χρόνη μετάβαση σε νοσοκομείο που έχει μονοδυναμικό δεν είναι υπερβολικά μεγάλη, θα έχει μια ώρα με το ασθενοφόρο. Άρα είναι μέσα στα guidelines αντιμετωπίσεω τέτοιου τύπου περιστατικών. Αλλά σίγουρα θα καλύτερο να υπήρχε ένα νεκρό που υπάρχει όμως. Μέσα από το γενικό χάρτη θα συζητήσουμε προφανώ και αυτό. Με χαρά βλέπω τον πρόεδρο του Ακριβού Συλλόγου. Έχω διαχρονικά καλή σχέση με του Ακριβού Συλλόγου. Λέω πολύ γι' αυτό. Πιστεύω σε μια φάση μετάβαση στο ΕΣΥ, με πολλές μεταρρυθμίσεις. Θα χρειαστούν λίγο διάστημα για να αφομοιωθούν, αλλά θα δείξουν τη χρησιμότητά τους. Είμαι όμως γενικά αισιόδοξος με τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε, το σύστημα θα αρχίσει πάλι να αποδίδει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον υπάρχη να μας πει λίγο για τη ΜΕΘ, να έχουμε λίγο τα νούμερα δηλαδή συγκεκριμένα.